Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Γεωργόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο προτού πάμε στα επιδημιολογικά και στην εικόνα που επικρατεί στη μονάδα σας για αυτές τις ανακοινώσεις σήμερα που αφορούν την τρίτη αναμνηστική δόση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Και αν αυτό είναι ένας προπομπός για μια τρίτη δόση που θα μπορούσε να δοθεί στο σύνολο του εμβολιασμένου πληθυσμού το προσεχές διάστημα. Ναι, σαφώς είναι προπομπός και σίγουρα θα δοθεί και στο υπόλοιπο, σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, γιατί πλέον έχουμε δεδομένα από άλλες χώρες που δείχνουν ότι είναι η τρίτη δόση στην ουσία προκαλεί μία επιπλέον απάντηση του οργανισμού σε αντισώματα και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για το μέλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και τις προηγούμενες ημέρες σας παρακολούθησα με προσοχή σε μία συνέντευξή σας εδώ στο κεντρικό δελτίο και τη Στέλλα την Τερζάκη. Η ασφυκτική πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας της Κρήτης εξακολουθεί να υπάρχει. Ποια είναι καταρχήν η εικόνα αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου όσον αφορά την πανδημία? Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε λίγο την εικόνα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι από 12 κρεβάτια που είχε η ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου πριν την πανδημία, μιλάω ενηλίκων, σήμερα έχουμε 27. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση και ελπίζαμε ότι θα ήμασταν σε θέση να δώσουμε τις υπηρεσίες της μονάδας εντατικής στον λαό της Κρήτης. Αυτό δεν έγινε γιατί κάποιοι συμπολίτες μας αποφάσισαν ότι είναι δικαίωμά τους να μην εμβολιαστούν. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι από τα 27 κρεβάτια αυτή τη στιγμή τα 16 κρεβάτια είναι κατελημένα από αναεμβολίαστους και τα υπόλοιπα 11 είναι από ανθρώπους που δεν έχουν COVID. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σήμερα εάν γίνει ένα τροχαίο ατύχημα θα δυσκολευτεί ο τραυματίας να βρει κρεβάτι στη μονάδα. Και επαναλαμβάνω αυτό γιατί κάποιοι συμπολίτες μας αποφάσισαν να μην εμβολιαστούν. Αυτό νομίζω πρέπει να μείνει ως είδηση. Άρα μας λέτε ότι 16 ανεμβολίαστοι πολίτες αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παρνή. Θέλετε να μας δώσετε λίγο το προφίλ αυτών των ασθενών, ηλικιακά εννοώ? Ναι, έχουμε νοσηλεύσει τον τελευταίο καιρό, ο νεότερος ασθενής ήταν 19 ετών και σήμερα έχουμε ασθενείς 40 ετών, 50 ετών, 60 ετών, δηλαδή το προφίλ είναι σχετικά νέοι. Είναι άνθρωποι που έχουν και υποκείμενα νοσήματα? Όχι απαραίτητα, mm-hmm. όχι απαραίτητα. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κανένα υποκείμενο νόσημα. Απλώς δεν έχουν εμβολιαστεί. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή μιλάμε για την εμβολιαστική κάλυψη, λίγο πριν την συνέντευξη μαζί σας, παρακολουθούσα με προσοχή τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του εμβολιασμού όσον αφορά την Κρήτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αριθμοί στην Κρήτη τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχουν αλλάξει εντυπωσιακά προς τα πάνω. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση που το Ηράκλειο, η περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, είναι αμέσως μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και κάτω από το Ηράκλειο είναι ο Πειραιάς, η Ανατολική Αττική αλλά και πολλές άλλες περιοχές που έχουν παρόμοιο πληθυσμό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση παρά τους μειωμένους εμβολιασμούς και στους υπόλοιπους 3 νομούς της Κρήτης. Πού οφείλεται αυτή η ασφυκτική πίεση με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη με βάση τους επίσημους αριθμούς δεν είναι στους ουραγούς της εμβολιαστικής κάλυψης? Η ασφυκτική πίεση οφείλεται στο ότι πολύ μεγάλες ομάδες ανθρώπων, ιδιαίτερα στην υπηρετική Κρήτη, mm-hmm. Δεν έχουν εμβολιαστεί. Και επίσης θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι όταν εγώ εμβολιαστώ σήμερα, έχω τουλάχιστον 1 μήνα μπροστά μου για να μπορέσω να αναπτύξω τα πλήρη αντισώματα ακόμη και μετά τη δεύτερη δόση η οποία θα γίνει μετά από 3 εβδομάδες. Άρα μας λέτε εβδομάδες. Κύριε καθηγητά ότι ναι μεν έχουμε μια αυξητική τάση των εμβολιασμών, όμως αυτή είναι νωρίς. Συσσωρευμένη κυρίως ακριβώς. Σε αστικά κέντρα και όχι στην ενδοχώρα ας πούμε. Ακριβώς. Όσον αφορά βεβαίως δεν είστε αρμόδιος να απαντήσετε, αλλά όσον αφορά τις κλινικές COVID στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι η ίδια εικόνα όσον αφορά τους εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους με αυτές τις μονάδες εντατικής θεραπείας? Ναι, ακριβώς η ίδια. Ακριβώς η ίδια.
Δηλαδή η πλειοψηφία και των ασθενών που νοσηλεύονται στις κλινικές COVID δεν έχουν κάνει δεν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό. Και όταν λέμε πλειοψηφία εννοούμε περίπου 90%. 90%. Ναι, αυτό ναι. Το 10% των πολιτών που έχει εμβολιαστεί και έχει νοσήσει και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ, κάποια χαρακτηριστικά που λειτουργούν επιβαρυντικά, ας πούμε, στο ανοσοποιητικό σύστημα αυτών των ασθενών? Ναι, κοιτάξτε, εμείς παραδείγματος χάρη έχουμε νοσηλεύσει στη μονάδα εντατικής 2 ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και οι 2 πήγαν πάρα πολύ καλά. Απλώς τα υποκείμενα νοσήματα που είχαν ήταν τέτοια που δεν επέτρεψαν στο εμβόλιο να μπορέσει να κάνει τα αντισώματα. Επομένως, ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ασθενών που έχουν εμβολιαστεί και νοσούν από COVID είναι αυτοί οι οποίοι για λόγους που έχουν να κάνουν με διάφορα νοσήματα δεν μπορούν να κάνουν τα αντισώματα που μπορεί να κάνει ένας ο οποίος δεν τα έχει αυτά τα νοσήματα. Κύριε καθηγητά, ναι, ολοκληρώστε. Το δεύτερο είναι η μεγάλη ηλικία. Mm-hmm. Η μεγάλη ηλικία σαφώς είναι ένας προδιαθεσικός παράγων για μόλυνση, αλλά βέβαια πρέπει εδώ να σας πω ότι χωρίς το εμβόλιο η μεγάλη ηλικία σχεδόν σίγουρα οδηγεί σε πολύ δραματικές καταστάσεις. Με το εμβόλιο οι άνθρωποι αυτοί συνήθως πάνε πάρα πολύ καλά. Μας είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή της συζήτησης μαζί για την δυσκολία που μπορεί να υπάρξει τις επόμενες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπως και στα περισσότερα νοσοκομεία της Κρήτης, γιατί δεν διαφοροποιείται η εικόνα ούτε στο Βενιζέλιο αλλά ούτε και στο νοσοκομείο Χανίων αλλά και το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ίσως καλύτερη η εικόνα στα νοσοκομεία του Λασιθίου. Τι θα γίνει με έκτακτα περιστατικά που δεν σχετίζονται με κορονοϊό? Δηλαδή αναφερθήκατε συγκεκριμένα στα τροχαία. Θα μπορούσε να γίνει πιο δραματική κατάσταση? Και γιατί το λέω αυτό? Παρακολουθώντας τους αριθμούς τις τελευταίες 10 ημέρες και ειδικά τις τελευταίες 5 ημέρες, βλέπουμε ότι υπάρχει μία σταδιακή αποσυμπίεση, οριακή αλλά ορατή, στον αριθμό των κρουσμάτων. Δηλαδή θα σας πω ότι πριν από 12 ημέρες είχαμε 269 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Δεν θα βάλω τη σημερινή μέτρηση, θα βάλω την Παρασκευή που ο αριθμός των τεστ είναι πολύ μεγαλύτερος και την Παρασκευή είχαμε 122. Τα περιοριστικά μέτρα έχουν βοηθήσει και αυτό αποτελεί ένα προπομπό ότι τα δύσκολα για την Κρήτη μπορεί να περνάνε σιγά σιγά? Δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, πρέπει να περιμένουμε λίγο. Σαφώς τα περιοριστικά μέτρα έχουν βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιοι μπαίνουν στα νοσοκομεία. Mm. Δεν είναι οι τουρίστες. Οι τουρίστες δεν μας απασχολούν σχεδόν καθόλου. Μας απασχολεί ο γηγενής, αυτός ο οποίος ζει στην Κρήτη, που αυτό με κάνει λίγο να είμαι λίγο επιφυλακτικός για το πόσο αυτά τα μέτρα, που στην ουσία εκείνο που κάνουν είναι εμποδίζουν τους τουρίστες να διασκεδάσουν μετά τις μία, καταλαβαίνετε τι λέω, μπορούν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα στην πανδημία που ζούμε. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε στο τέλος, αλλά όπως και να το κάνουμε, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να εμβολιαστούν να καταλάβουν ότι στην ουσία εκείνο που κάνουν είναι να έχουν μια αντικοινωνική συμπεριφορά, με την έννοια ότι επηρεάζουν τις υπηρεσίες υγείας στον πληθυσμό του νησιού. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας κάνω, κύριε καθηγητά, έχει να κάνει με το ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το φθινόπωρο όσον αφορά την Κρήτη. Ένα θέμα το οποίο ήδη άρχισε να απασχολεί την κοινωνία αλλά και την επιστημονική κοινότητα. Και είστε ένας πολύ έμπειρος γιατρός με αρκετές περγαμηνές. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το τέλος αυτής της πανδημίας? Εάν μπορέσουμε να φτάσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί, νομίζω αυτή η πανδημία θα μείνει ένα άσχημο όνειρο στο τέλος. Χρονικά θα μπορούσατε να... Κοιτάξτε, είναι πολύ ευχάριστα τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχει αυξηθεί στην Κρήτη το ποσοστό των ανθρώπων που πηγαίνουν για εμβολιασμό. Αν συνεχίσει αυτό, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να μπει το φθινόπωρο και να μπει και ο χειμώνας με πολύ καλύτερες συνθήκες από ό,τι πέρσι. Γιατί πέρσι δεν είχαμε τα εμβόλια ήρθανε
αρχές Ιανουαρίου αρχίσαμε να εμβολιαζόμαστε. Θέλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά κάνω έκκληση από το κανάλι σας να εμβολιαστεί ο κόσμος. Είναι εμβόλια τα οποία είναι ασφαλή και βέβαια θα πρέπει, το είπατε και εσείς, να το ξαναπώ και εγώ, ότι το εμβόλιο της Pfizer πήρε πια και οριστική έγκριση από τον FDA, που είναι από τους πιο σκληρούς οργανισμούς φαρμακοεπαγρύπνησης όλου του κόσμου. Έχουμε μία πληροφορία, δεν ξέρω αν θέλετε να την επιβεβαιώσετε, για το προφίλ των ασθενών στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Είναι αλήθεια αυτό ότι τους τελευταίους δύο μήνες, ίσως και περισσότερο, οι περισσότεροι ασθενείς που διασωληνώνονται είναι πολίτες που ζουν κυρίως στην ενδοχώρα του Ηρακλείου? Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Άρα η εμβολιαστική κάλυψη στην πόλη του Ηρακλείου, που έχει ένα υψηλότερο ποσοστό, φαίνεται ότι αποτυπώνεται σε αυτή την πραγματικότητα στη ΜΕΘ. Ναι, αυτή είναι η δικιά μου η αίσθηση. Δεν έχουμε τα πλήρη στοιχεία ακόμη, αλλά αυτή είναι η δικιά μου η αίσθηση. Δηλαδή η ενδοχώρα έχει το πρόβλημα. Όσον αφορά την ανάνυψη και τη μετατροπή της σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτό έχει προχωρήσει? Αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε καθηγητά. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση, γιατί τα 16 κλίνες είναι το μάξιμο που μπορούμε να έχουμε για COVID περιστατικά, μπορεί να τις κάνουμε 20, αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, θα είναι εις βάρος της παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Καλό σας και βράδυ. Και εγώ. Γεια σας.